Το λέτε ομοφυλόφιλο. Όσοι σας επιτίθεται το λέτε ομοφυλόφιλο. Το έχεις κάψει το μυαλό σου. Όχι αγάπη. Το έχεις κάψει το μυαλό σου. Το δικό σου είναι καμένο. Το δικό σου δεν το έχεις κάψει το μυαλό σου. Μας είναι πάρα πολύ. Να ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Ο κόσμος βλέπει πώς είσαι εσύ και βλέπει πώς είμαι εγώ. Αυτό είπε στη σωστή κουβέντα. Άσε τον κόσμο να το κρίνει. Είπε στη σωστή κουβέντα. Συμφωνήσαμε. Ωραία. Θα ζήσεις συγγνώμη. Έχω μάθει να μην ζητάω. Φίλιππε, ο κόσμος βλέπει, έτσι. Εσείς εδώ πέρα με γνωρίζετε όλοι. Χρόνια. Ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα που έχουν δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι, λέω και εγώ. Και από εκεί και πέρα. Φτάσαμε στο επίπεδο τη συκοφαντία. Βεβαίως. Είστε μια κοινή συκοφάντρια. Δεν μα ασχοληθώ μαζί σου, δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή σου δίνει αξία ενώ είσαι ένα τίποτα. Λοιπόν, δεν ασχολούμαι πλέον μαζί σου. Ο κόσμος και οι φίλοι που βρίσκονται εδώ πέρα γνωρίζουν πολύ καλά. Να σου πω κάτι. Τέλος. Δεν είναι τίποτα όμως. Τέλος. Να είναι αγώνες. Ναι. Έχει κάνει αγώνες. Καλό, όχι. Να σου πω κάτι. Έχει κάνει αγώνες και βγαίνει αυτή τη στιγμή. Τι αγώνες έχει κάνει, καλό. Πληρώνουμε υπολείπον τα πανεπιστήμια. Στο πόλεμο του 40, πολέμησε. Τι αγώνες έκανε, μωρέ. Δώσε με, καημένη. Λοιπόν, κύριε Ηρεμία. Είναι ένα άτομο το οποίο άμα δεν την επαιτείτε, δεν τρελαίνεται. Γιώργο, δεν είναι δικαίωμα, κύριε Κρυνδέλη. Δεν είναι δικαίωμα, είπε αμφιβόλου φίλου. Ακόμη χειρότερα. Κυρία Κρυνδέλη, πρέπει να ξέρουμε λίγο ότι όταν βγαίνει κάποιο και μιλάει, πρέπει να σέβεται τον ομιλητή του. Δεν μπορεί να πει ότι ο Μαριανός δεν έχει δώσει δικαίωμα. Δηλαδή, άλλο δεν έχει παραποιήσει ταυτότητα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, α πούμε, αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι ο χειρότερο ξεφτυλισμό. Έρχεσαι τώρα το πράγμα. Για να μπορέσουμε να έρχεσαι τώρα με το πέρα. Μπορεί για εσά να μην σημαίνει κάτι το αμφιβόλου φίλου, για τον φίλο μα όμω σημαίνει και πάρα πολύ. Εγώ θα το ρίξω το εξή. Ότι ο κόσμο βλέπει, μπορεί να κρίνει. Αυτοί που με γνωρίζουν δεν ξέρουν ποιο είμαι και βλέπουν και την κυρία από εδώ. Για κάποιου ανθρώπου ο προσδιορισμό του φίλου βλέπουν εσένα, βλέπουν και εμένα. Παρακαλώ. Και σα βγάλουν το συμπέρασμα. Κυρία Μαριανού, ζητήστε συγγνώμη, δεν μπορείτε να κοιτάτε έναν άλλο. Άστε μου να ζητήσει και συγγνώμη τώρα. Δεν αξίζει. Δεν είναι άτομο το οποίο μπορεί να ζητήσει συγγνώμη. Για να φτάσει στο σημείο κάποιο να ζητήσει συγγνώμη, Φίλιππε, σημαίνει ότι το μυαλό του δουλεύει και σημαίνει ότι αισθάνεται κάποια πράγματα ακριβώς. Ότι έχει φιλότιμο. Τι να περιμένω τώρα εγώ από αυτή την κυρία. Να περιμένω να ζητήσει συγγνώμη, δεν θέλω. Δεν με απασχολεί, τελείωσε το θέμα. Τελείωσε. Τι ώρα, Λουλού. Να πάμε λίγο. Και δεν είναι σωστά τα πράγματα, κυρία Κουμαριανό, γιατί έχετε προσβάλει και προηγουμένως και το υπόλοιπο πάνελ λέγοντας Μαϊντανού. Φέρεις ότι είσαι Μαϊντανός. Πρόσβαλε την εκπομπή σου, στην οποία η εκπομπή σου έγινε η ίδια. Τώρα μιλάμε για τρελά πράγματα. Μαϊντανός, το αποδέχεις αυτή την κυρία της Γιώργης. Γιώργης, τέλος πάντων. Είσαι Μαϊντανός. Τον αποδέχεις το χαρακτηρισμό αυτό. Αντί να πεις τα όμορφα μας κορίτσια λουλούδια. Δεν είπα ότι είσαι. Λες Μαϊντανός τώρα. Μαϊντανός. Τι θα δει όμορφα κορίτσια. Να πω το βασιλικό. Βασιλικό. Εκτός αν ζηλεύεις, όλα τα όμορφες από σένα. Ζηλεύεις εδώ τα λουλούδια μας. Εμένα πάντοτε μ' αρέσουν ωραίες γυναίκες. Α, σ' αρέσουν και οι ωραίες γυναίκες. Θαυμάζω τις ωραίες γυναίκες. Μπράβο. Εσύ ήταν συγγνώμη αυτά τα λουλούδια μας μετά. Δεν είπα τίποτα. Παρακαλώ, δεν είπες τίποτα. Όλο δεν λες τίποτα. Είπα Μαϊντανούς. Δεν είπα τίποτα. Θα έπρεπε να πεις Μαϊντανούς. Πάμε λίγο στο θέμα, κυρία Κουμαριανού, λίγο τώρα. Παρακαλώ. Να πάμε στο θέμα. Λέτε δηλαδή ότι ένας οδηγός ταξί. Προσπαθούσα όση ώρα μου έκανε τη συζήτηση ο κύριος αυτός να το πάρω τελείως τραλαλά. Γιατί λέω, άστο να λέω ότι θέλω να με πάει στον προορισμό μου να τελειώνουμε. Αντί να με πάει προς το λαγόνι σε αυτή τη διεύθυνση που του είπα, τέλος πάντων, που έμενε φίλη μου, έστριψε από κάποιο στενό και λέει: κάχαμε ότι κάτι το αυτοκίνητο, κάτι αυτό. Και βγήκε έξω να ανοίξει το καπό και κοίτα, τι μαλακίες τώρα μου. Σας παρακαλώ, πολύ, μιλάτε πιο ευκαιρία. Τέλος πάντων. Είναι αυτά τα πράγματα. Κατεβαίνει κάτω. Πού καταντήσαμε τα 12 είμαστε και κάνουμε καθώς δεν θέλει εδώ. Κατεβαίνει, μπαίνει με στραγγάλα. Μου λέει: θέλω, μου λέει να κάνουμε έρωτα. Ταξιτζή. Εάν δεν είσαι βιάσκη, όμω το πρότεινε. Ναι, είσαι σοβαρό, του λέω: τι μου λε τώρα. Ναι. Τι με πέρασε. Δεν το περίμενε να σου το πει αυτό. Όχι κύριε, δεν μου το. Δεν είναι αυτή η ερώτηση. Δεν το ήθελε. Αυτή είναι η ερώτηση που έπρεπε να κάνει. Όχι, δεν το περίμενε. Δεν το ήθελε. Είδε που με προκαλεί. Θα με αφήσει να μιλήσω, νεαρέ. Παρακαλώ κύριε. Αφήστε να μιλήσω. Και όμω αληθινά. Για να μην σε άνοιξω το στόμα μου. Να μιλήσετε, να διαφωτίσετε τον κόσμο τι μπορεί να του συμβεί. Κυρία μου, πάμε λίγο. Αυτό μπορούσε να συνέβη και στην κάθε μια κοπέλα. Στην κάθε μια κοπέλα. Με ένα τέτοιο κύριο. Στην κάθε μια κοπέλα, ναι. Με ένα τέτοιο κύριο. Γιατί σε μένα όχι. Γιατί δεν είστε σαν την κάθε μια κοπέλα. Πώ να μιλήσω. Άντε βρε ηλίθιε. Βλάκα, βλάκα. Παρακαλώ. Άντε με το χάμο.
Άντε παλιό καραγκιόζι. Έκανε μου τη χάρη τώρα. Ορίστε μας τώρα. Ηρεμία. Έχει ενδιαφέρον, πες κι άλλα. Άντε. Επιμορφώνεις αυτή τη στιγμή τον κόσμο που σε βλέπει. Δεν χρειάζεται να τον μορφώσω εγώ τον κόσμο. Με τον τρόπο που μιλάς. Με τον τρόπο που μιλάς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι φίλε, με τώρα κουβέντες να πούμε ξαφνικά με τον Βούρνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να σας βάζουν στη θέση τους. Νομίζω ότι εσύ. Να το βουλώνετε. Να μην κάνεις κριτικές. Ναι. Ναι, είσαι υπεράνω κριτική εσύ. Είσαι το κάτι άλλο, είσαι το άπιαστο. Είσαι το όνειρο. Είσαι φαντασίωσος από μένα. Είσαι φαντασίωσος κάθε ανθρώπου. Να με κρίνει ανώτερος, κάποιος ανώτερος άνθρωπος. Γιατί υποβιβάζεσαι ρε Μανούλα. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Έλα, έλεος. Δεν υπάρχει. Που είσαι το ίδιο. Είσαι σε μια εκπομπή που είμαι και εγώ το ίδιο εδώ. Οπότε δεν είσαι σε καμιά άλλη χάις εκπομπή. Κυρία μου, το πες το παιδί. Κάνεις λάθος. Δεν σημαίνει ότι όταν 15 άνθρωποι βρίσκονται σε ένα χώρο είναι όλοι του ιδίου επίπεδου. Καλά. Έτσι. Όχι, συγγνώμη, δεν συμφωνώ και με αυτό. Ούτε του ιδίου φίλου. Φέξτε μα και πάμε για τον κύριο Μουσική. Βιάσανε, λέει όχι, κύριε Κουμαριανό. Ναι, κύριε Καμπούρη. Σα βιάσανε. Με χτύπησε, βέβαια, έχω κάτι μελανιές εδώ πίσω στην πλάτη. Και δεν θέλουμε να τις δούμε. Τις δούμε τις μελανιές, μπορούμε. Μπορώ να γλυθώ, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Η νομική υπηρεσία το επιτρέπει αυτό. Τον άλλο μήνα πεθάω και κυκλοφορεί η φωτογράφησή μου. Η τσιτσίδη με τις μελανιές. Όχι βέβαια. Χωρίς τις μελανιές. Σοβαρά μιλάω. Γιατί μην γίνεται μιλάμε. Σοβαρά να χαμηλαστά. Και μελανιές και μαλακίες. Και αυτό το έχετε βγάλει καραμέλα μου φέτες σήμερα. Έχεις ηγηθεί πολύ σήμερα, για πες μου. Μπορώ να ρωτήσω κάτι την κυρία. Ναι, ένα αυτό πλασματάκι θα ρωτήσω. Ναι, και ήρθες εδώ πέρα να μας πεις το πρόβλημά σου. Σε βλέπω πολύ χαλαρή. Και ξέρω ότι εντάξει, πάνω κάτω έχεις δίκιο γιατί οι ταξιτζίδες. Σε παρακαλώ, όχι, όχι τώρα. Όχι όλοι. Συγγνώμη τώρα, μην πείτε τώρα. Όχι όλοι. Δεν μίλησε για όλους. Έλα τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα. Κιόλας, σε παρακαλώ. Είναι και ωραία παιδιά. Ναι, δεν ξέρω. Το κύριο που το διασκεδάσετε, το βιασμό σας, γιατί όχι, δεν το διασκέδασα βέβαια. Γιατί αποπειράθηκε, σας βιάσατε. Κανονικά με έβαλε να του κάνω στοματικό αέρωτο. Αυτό δεν γίνεται. Θα ξεράσω το καφέ που ήπια. Όχι, ρε παιδιά. Παναγία, θα φύγουμε όλοι εδώ μέσα. Όχι. Τι είπατε εδώ. Μα κυρία μου. Ως εδώ, είμαστε καλά. Πάμε λίγο, καπαλού. Το κάνουμε δηλαδή να μην πω. Καπαλού. Στην περίπτωση σας ισχύει αυτό ότι αν δεν μπορούσατε να κάνω μια ερώτηση, μπορώ, επιτρέπετε. Θα κάνω μια ερώτηση, κυρία μου. Όχι, όχι. Πληρώσατε το ταρίφα ή όχι. Όχι, σκότια και έφυγα. Ενώ το κάνατε. Με σκισμένο φόρεμα. Τυλιγμένη έτσι και μου θύμισε και μια ταινία. Κύριε μου, εδώ πέρα μας λέτε τι άλλο. Και πού πήγατε με τα άγρια μας. Μα το έχει πάρει δίβος καλέ. Εγώ λέω ότι ρε Φίλιππε, πώς τρελαθούμε. Δηλαδή θα φάω δηλαδή τα παλιά μου. Κυρία μου, απολαύστε το σώμα του κυρία Κουμαριάννα. Τις κοτσίδες εσείς που είναι λάκη. Μα δεν μπορώ. Κάτι ξέρω εγώ σήμερα που τα μάζεψα. Κάτι ξέρω σήμερα που τα μάζεψα. Έφευγε σαν τη λάσκαρη. Απορώ από το έργο να τονίσουμε. Από το έργο. Ειλικρινά δηλαδή, υπάρχει περίπτωση άτομα να σε πάρει εσένα στα σοβαρά. Πάμε να δούμε ένα άλλο διασμό, κυρίε και κύριοι. Πάμε να δούμε ένα διασμό. Ανάλογα με του ανθρώπου είμαι σοβαρή. Και ανάλογα με του ανθρώπου που είμαι. Κυρία μου, πάμε να δούμε ένα διασμό. Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω και πάμε σε έναν διασμό. Μπροστά στην κάμερα. Ο τραγουδιστή, ο βιαστή, ο βιασμό και τα ναρκωτικά. Δείτε ένα έτσι ιστορικό ντοκουμέντο από έναν πασίγνωστο τραγουδιστή. Θα σας πούμε το όνομα, Ζαφύρης Μελάς. Δείτε αυτό το ντοκουμέντο και σε λίγο τι έχουμε. Έχουμε έναν ερωτευμένο άνθρωπο ο οποίος ζητάει από την αγαπημένη του να χωρίσει τον γκόμενο εκεί, το φίλο της, για να τα βρούνε. Έχουμε παίκτη ριάλι σε λίγο εδώ κοντά μας που τον κατηγορούν ότι είναι μάγος και κάνει μαγικά και άλλα πολλά σάκι ζουβάς του πειρά κτλ. Κτλ. Πάμε να δούμε αυτό το ιστορικό ντοκουμέντο του Ζαφύρη Μελά με τα ναρκωτικά και το βιασμό που βεβαίως είναι μέσα σε μια ταινία. Δείτε το γιατί έτσι έχει διαφορά.